Σκιαδά και είμαι υπεύθυνη εδώ και λίγο καιρό στο τμήμα επικοινωνίας και μάρκετινγκ στο Στέκι Radio. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω όσοι παρευρεθήκατε εδώ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και να δώσουμε ένα ζεστό χειροκρότημα πρωτού ξεκινήσουμε για όλα τα παιδιά που είναι εδώ σήμερα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, είτε όρθιοι είτε καθιστοί. Έχουμε όλοι το ίδιο δικαίωμα για τη ζωή. Οπότε, άλλο ένα ζεστό χειροκρότημα, πολύ δυνατό για τα παιδιά αυτά θα ήθελα. Και ο σύλλογος τη γέφυρα ζωής και τους χορηγούς μας και ειδικά την Υποστέπ, η οποία είναι ο μέγας χορηγός σήμερα της εκδήλωσης. Σε αυτό το σημείο, για να μην σας κουράσουμε, θα ήθελα να καλέσω ένα ιδρυτικό μέλος του σταθμού, τη δικηγόρο μας, την κυρία Κατερίνα Μόρου, να πάρει τον λόγο και να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Με υγεία, περισσότερη υγεία και με πολύ περισσότερη κριτική σκέψη από όλους για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, είναι δεδομένο ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη κοινωνία για όλους και όχι μόνο για τα ΑΜΕΑ. Είμαι φίλος σας. Η Αναστασία μου έκανε την εξαιρετική τιμή επίσης να πάρει συνέντευξη από εμένα. Χαίρομαι γιατί την βλέπω πολύ καλά. Χαίρομαι γιατί είναι δυνατή. Δεν είναι για τα περίεργα και για τα περίεργα απέναντίες. Χρειάζεται όλοι να δημιουργήσουμε την φιλοξενία και μέσα σε αυτό την κινητικότητα να διευκολύνουμε για όλους. Προχωράμε προς τα συμβαίνοντα να το κάνουμε κάτι εδώ.
σήμερα είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε στην προσπάθεια που κάνει το Στέκι Radio. Μια προσπάθεια που αφορά τη φιλοσοφία που θα πρέπει να αναπτύξει η κοινωνία μας απέναντι στα άτομα με κάποια κινητική αναπηρία. Θα έλεγα τα δικά μας άτομα, τα άτομα που είναι μπορεί και οι γονείς μας, μπορεί και οι ίδιοι κάποια στιγμή. Και νομίζω αυτή η ευαισθησία θα πρέπει να δημιουργήσει σε όλες μας την τάση να βοηθήσουμε. Σαν δήμαρχος, σαν γιατρός, σαν αυριανός περιφερειάρχης θα είμαι κοντά τους γιατί το αξίζουν. Έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ και με τον που δεσμεύεστε ως επόμενος περιφερειάρχης να ασχοληθείτε πραγματικά με την έννοια αναπηρία, γιατί όσοι ζούμε την αναπηρία και όσοι άτομα είμαστε αναπηροί, ξέρουμε πολύ καλά ότι η αναπηρία δεν είναι μόνο η ράμπα. Πολύ καλή εκδήλωση που δημιουργεί μια αρχή για ένα δυνατό ραδιόφωνο, για ένα ραδιόφωνο για τα άτομα αναπηρία. Έχω τη χαρά να συμμετέχω μαζί με την Αναστασία σε συνέντευξη, μια πολύ ζεστή συνέντευξη, πολύ ενεργής, και με την Αναστασία ένα πολύ δραστήριο και πολύ πληθωρικό άτομο, και την ευχαριστώ πολύ. Σε όλο αυτό το δρόμο δεν έφυγε ποτέ από δίπλα μου η κυρία Δανάλη. Κάθε φορά και λίγο μηνύματα και mail, αλήκη θέλω προσκλήσει για αυτό το θέατρο, αλήκη θέλω προσκλήσει για το άλλο θέατρο, και αμέσως ό,τι ήθελα, η αλήθεια είναι, μου το έχει, είναι ο άνθρωπος που ξεκινήσαμε μαζί. Θεωρώ ότι η αλήκη είναι από τους ανθρώπους που μπορώ να πω ότι ήταν ο πρώτος που μου έπιασε το χέρι να προχωρήσουμε μαζί. Βραβεύεται ο εθελοντισμός. Δηλαδή, αυτό που θέλω να περάσω σήμερα είναι ο εθελοντισμός. Ήταν πολύ μικρή προσφορά. Απλά το χώρο της τέχνης και του θεάτρου. Μπόρεσα κι εγώ να βάλω ένα μικρό λιγαράκι σε ό,τι μπορεί να έφερε χαρά, τίποτα άλλο. Νιώθω τιμή. Νιώθω συγκίνηση. Νιώθω ότι αυτά τα βραβεία που θα δοθούν απόψε δεν ανήκουν σε όλους εμάς, αλλά ανήκουν σε όλους όσους είναι θεματοφύλακες της ζωής, των αξιών της ζωής. Και αυτοί οι θεματοφύλακες είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Υποστήριξη. Δεν θα το έλεγα υποστήριξη, θα το έλεγα μια ευλογημένη συνεργασία. Επειδή έχουμε τη δυνατότητα μέσω της τέχνης να προσφέρουμε, το πιο απλό από όλα, δηλαδή, κάποιες προσκλήσεις να παρακολουθήσουν κάποιες παραστάσεις, είτε μουσικές είτε θεατρικές, θέλουμε να τις δίνουμε με πολύ αγάπη στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν κοντά μας και να τους υποδεχόμαστε για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι εμείς. Άρα δεν είναι δική μας προσφορά, πάλι είναι δική τους. Λοιπόν, είναι έκπληξη για μένα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι γνώρισα την Αναστασία και την αγάπησα ιδιαίτερα και είμαι φανατική της θαυμάστρια από τότε, με ένα καπελάκι, γιατί στο κεφαλάκι της δεν είχε μαλλιά. Το βραβείο της κυρίας Λουγκέρη θα το δώσει η Παραλαμπιονίκη Σκοφών, όλη Μπριονίκης, παγκόσμια φωτοφύτρια, και της Ολής. Παίρνει κάποιος ένα βραβείο, είναι μεγάλη υπόθεση γι' αυτόν. Είναι μεγάλη τιμή, και πόσο μάλλον που είναι εδώ από το Στέκι Radio, που το θεωρώ από τα σημαντικότερα και καλύτερα. Κοιτάξτε, εγώ, επειδή και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ικανότητες και όλα, υπάρχουν μόνο άνθρωποι, είμαι παρούσα πάντοτε σε ό,τι μου ζητηθεί όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Και είμαι πολύ χαρούμενη
και έχω ανακαλύψει ότι έχει εξαιρετικούς δημοσιογράφους και εξαιρετικούς ανθρώπους που γράφουν υπέροχα, έτσι. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που είμαι εδώ σήμερα. Συνεργασίες πάντοτε έρχονται στις παραστάσεις μας ή οπουδήποτε, γιατί μιλάμε για τις παραστάσεις, έτσι. Και εγώ είμαι πρόθυμη σε ό,τι μου ζητήσουν και εκείνοι πάλι έρχονται να με τιμήσουν και να γράψουν για μας και γενικά για τις παραστάσεις μας. Και έκανε να έχω συνέστηση. Αργότερα κατάλαβα ότι θα οριμάσω περισσότερο όταν σταματήσω να σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βοηθήσω το κοινωνικό σύμβολο. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά με ευνηδίασε η φίλη μου, γιατί και νομίζω ότι είμαι αρκετά συγκινημένος. Έτσι κι αλλιώς εμείς οι δημοσιογράφοι δεν κάνουμε πράγματα με κάποιον σκοπό βράβευσης. Κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε, ώστε να βοηθήσουμε και την κοινωνία και τον κόσμο, ειδικά σε θέματα τα οποία πραγματικά έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως είναι κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται μια καθημερινή πράξη και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να αποκτήσουμε μια κουλτούρα και μια κοινή λογική, όπως λέω, γιατί είναι άτομα τα οποία δεν χρειάζονται λύπηση, αλλά ισότιμη μεταχείριση. Ευχαριστώ το Στέκη Ρέντιο που στηρίζει το δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, μόνο άνθρωποι που στέκονται δίπλα μας, την Ελένη, την Αναστασία, και αν υπάρχει εθελοντισμός στην ψυχή μας, υπάρχει και στην καθημερινότητά μας. Έτρεξε λοιπόν στην καθημερινότητα των ανθρώπων που μάθουν να επιβιώνουν χωρίς να στέκονται όλοι τον Χριστό. Για τη βράδευσή μου, θεωρώ ότι είναι ένα θείο δώρο όταν οι συνεργάτες μας, καθώς και προσωπικοί φίλοι, στηρίζουν ο ένας τον άλλον, εννοώντας τη δράση. Οπότε βραβεύεις τον εθελοντισμό, την πράξη και την αγάπη της ψυχής. Το Στέκη Ρέντιο στηρίζει το «Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, μόνο άνθρωποι». Έχει αναλάβει πάρα πολλά από τα μέλη του συλλόγου μας των αθλητών και γίνεται επίσημος χορηγός τους. Και εμείς θα είμαστε δίπλα τους, έχοντας το κομμάτι των αθλητών να τους δίνουμε τη δυνατότητα να βγαίνουν και να ακούγονται. Ένας βασικός παράγοντας είναι να ακουστεί η φωνή τους παρά έξω. Και αυτό κάνουμε. Να στήσει όλο αυτό το επόμενο βήμα, εφόσον είμαστε το Εφάγε FM, αναγκαστικά θα φτιάξει ένα διάφορο. Οπότε το αξίζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αναστασία. Καταφέραμε το κάναμε νούμερο ένα στο web και ο επόμενο στόχο είναι το FM. Αυτό που έχω να πω, Αναστασία, βέβαια, δεν ακούω με το γενικότερα. Αυτό που έχω να πω λοιπόν αφορά σε ένα τεράστιο έργο που γίνεται από την κυρία Αναστασία Σταρατήρη, η οποία όχι απλώς προσπαθεί να στηρίξει τον όγκο αμαία, εγώ δεν θέλω να πω αμαία, δεν θα το πω ποτέ, ούτε με ειδικές ανάγκες. Νιώθω ταυτόχρονα και πολύ περήφανη γιατί η φίλη μου η Αναστασία έχει κάνει ένα σπουδαίο έργο και πράγματι πήρε το τίποτα και το έκανε τα πάντα. Για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν διάφορα κινητικά προβλήματα είτε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα,
και έχουν αυτό το Στέκι Radio, δηλαδή το ραδιόφωνο το δικό τους, πιστεύω ότι είναι σπουδαίο δώρο της Αναστασίας Σαραντίδου σε όλον αυτό τον κόσμο. Εγώ είμαι τραγουδίστρια. Οπουδήποτε χρειάστηκε και χρειάστηκε να τραγουδήσω, εννοείται αφιλοκερδός, σαν δώρο για, αυτό, για το ραδιόφωνο. Και όποτε με χρειαστούν, θα είμαι και πάλι κοντά τους, με τα χρήματα να πάνε για τις ανάγκες τους, έτσι. Θα είμαι πλάι τους. Ελπίζω να διοργανωθεί η Ελένη έτσι, ώστε να τραγουδήσουμε και τα έσοδα της βραδιάς να τα διαθέσετε εσείς όπως θέλετε για ένα ωραίο σκοπό που έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Συγχαρητήρια στην κυρία Αναστασία, στην Ελένη, τη Σιαδά, σε όλους που απόψε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, γιατί συμμετείχα και εγώ σε αυτή την βραδιά απόψε, που ήταν για αυτόν τον πολύ όμορφο σκοπό. Ό,τι χρειαστεί το Στέκι Radio και η κυρία Αναστασία, είμαι διατεθειμένη και πρόθυμη να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Θα δώσω ένα βραβείο για τον Γρηγόρη Νικαίας, αλλά θα το δώσω στην Χριστίνα, μια που ασχολείται και εκείνη με το χορό, με την ηθοποιία. Οπότε είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για αυτή τη βραδιά. Η Αναστασία Σαραντίδου και το Στέκι Radio είναι πραγματικά μια πηγή έμπνευσης για όλους μας, διότι αυτή η γυναίκα, πέρα από το δικό της προσωπικό πρόβλημα, παίρνει ανθρώπους από το χέρι και τους βοηθάει στην πιο δύσκολη φάση της ζωής της. Πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ και εγώ και ο Γρηγόρης Νίκαιας για αυτή τη βράβευση. Πραγματικά να είναι καλά. Όπως μπορώ φυσικά εθελοντικά να βοηθήσω, είτε μέσα από κοινοποιήσεις, είτε και εγώ σαν άνθρωπος στα ΑΜΕΑ, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που μας αφορά όλους, το κάνω και εγώ. Και όχι μόνο τα ΑΜΕΑ, και τα ζώα, τα δέσποτα, οι άνθρωποι, γενικότερα πρέπει όλοι μας να είμαστε ενεργοί σε αυτό το κομμάτι και προσπαθώ και εγώ, σαν Χριστίνα. Δεν ακούει, δεν βλέπει, αλλά έχει δύναμη ψυχής αυτό το παιδί. Μας έχει κάνει πολλές φορές σε περίπτωση σωσήνες, αλλά δυστυχώς το κράτημα, στο λόγιο να το πούμε και η πολιτική, δεν είναι δίπλα στα παιδιά αυτά. Θα ήθελα λοιπόν ένα ζεστό χειροκρότημα, αλλά στους κουρδούς το κάνουν έτσι όλοι, να σηκώθουμε όλοι όλοι να την υποδεχτούμε. Δεν το περίμενε. Είναι ο χορηγός της και είναι τιμή της που την καλέσαν εδώ. Βλέπει ότι υπάρχουν γενικά καλοί άνθρωποι και στηρίζουν τα ΑΜΕΑ. Και πάντα η Δήμητρα θα είναι ανάποδα, ο ένας θα δίνει στήριξη στον άλλον. Πάντα θέλει να προχωράει στη ζωή της και να δίνει πάντα στην Ελλάδα όσο πιο πολλά μετάλλια μπορεί. Ο κ. Στάσος Παυλοκέφαλος, το οποίο θέλω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους που ήρθατε σήμερα εδώ και στηρίξατε την προσπάθειά μας. Πάμε για τα FM. Λοιπόν, παιδιά, δεν το φανταλώ για καθόλου. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και οι κύριοι συνάδελφοι και όπως και οι παραγωγοί και μας τιμήσατε σήμερα την παρουσία σας. Εγώ στηρίζω αυτόν τον αγώνα και θα συνεχίσω να τον στηρίζω. Και θέλω να έρθει εδώ και εκείνος, γιατί και εκείνος αξίζει να έχει ένα Στέκι Radio στο σπίτι του. Είναι μουσικός, να ξέρετε. Θέλω η Αγγελική και ο Στέλιος να παραλάβουν το ράδιο, γιατί ήταν οι πρώτοι που θα το ξεκινήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω λίγο, να μας μιλήσει λίγο, έχουμε μαζί μας την κυρία Κόινα Τζιτζικά, η οποία είναι ψυχολόγος και ασχολούμαι με την κλινική σεξολογία στην αναπηρία. Οπότε μάλλον γι' αυτό φόρμαξε η Αναστασία, γιατί είναι κάτι καινούριο. Την κυρία Μαρία Μπουλή, η οποία είναι γιατρός, ασχολείται με τη μαστογραφία, με τον καρκίνο του στήθους μάλλον. Είναι υπόψη του μαστού. Είμαι γιατρός, ασχολούμαι με τον καρκίνο του μαστού. Θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ βασικό που ο κ.
αρέσει, ελπίζω να του αρέσει. Ο κ. Πατρούλης αυτή τη στιγμή εδώ και 3 χρόνια χορηγεί την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία και γίνονται δωρεάν μαστογραφίες, γίνει πάνω από 7.000 δωρεάν μαστογραφίες σε όλη την Ελλάδα. Σε μέρη που δεν μπορεί να φτάσει κανένα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος και είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας και θα είναι. Το 2004 να συνεργαστώ με την κυρία Γιάννα Δεσποτοπούλου, που ήταν, έχει διατελέσει χρόνια στα Special Olympics και κάναμε ένα, μου έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρω και εγώ στο μέτρο που μπορώ όλα αυτά τα παιδιά τα οποία προετοίμασα στον τρόπο που χρειάστηκε το καθένα και να φτάσουμε σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ το Sigma Group, Sigma Media, τη Σοφία της Θάμου. Είμαστε δίπλα της, είναι δίπλα μας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε. Εμείς είμαστε το Stecky Radio, είναι ένα διαδικτυακό κανάλι, web δηλαδή, που εκπέμπει από το 2015. Είμαστε στον αέρα. Το ξεκινήσαμε σαν χόμπι, έχοντας εγώ σκλήρυνση κατά πλάκα στο 2013. Θέλησα να κάνουμε κάτι ώστε να ευχαριστηθούν και να βγάλουμε έξω τον κόσμο, τα μαξίδια όπως βλέπετε εδώ πέρα που είναι έξω. Έτσι ξεκίνησε το ραδιοφωνό μας, με όλα τα παιδιά με θελοντές. Και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε σε αυτό που είδαμε σήμερα, το οποίο ήταν κάτι που δεν υπεράνω προσδοκιών. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εσάς, το Σίγμα. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει μέλλον και για εμάς και για το Sigma Group και για τη Σοφία της Θάμου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Χίλια ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και είμαστε δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, που μας τιμήσατε. Ευχαριστούμε. Είμαι η Ελένη Σκιαδάκη, είμαι υπεύθυνη στο σταθμό στο Stecky Radio. Έχω αναλάβει εδώ και 1,5 μήνα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ. Το Stecky Radio είναι ένα ράδιο το οποίο απαρτίζεται από άτομα με ειδικές ανάγκες, ένας ιδιαίτερος σταθμός. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, στο σταθμό αυτό. Θα δώσω το καλύτερο μου αυτό γιατί το Μάιο ανεβαίνει στο FM ο σταθμός. Παράλληλα, πέρα από αυτό, κατεβαίνω για δημοτικό σύμβουλο στις εκλογές στα Μελίσια με την κυρία Δήμητρα και Χαγιά, το συνδυασμό στη Πολιτεία. Είμαι marketer και management. Σήμερα ήταν μια μεγάλη ημέρα για μας, για το Stecky Radio, η αρχή για νέο ξεκίνημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Sigma που ήταν σήμερα εδώ και μας κάλυψε όλη την εκδήλωση. Συγχαρητήρια στο Stecky Radio για την όμορφη βραδιά που οργάνωσε για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις και εύχομαι η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνουν αρρωγή στην προσπάθεια του Stecky Radio να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα.